Ναι, πράγματι ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Εύχομαι να μην ξαναβρεθούμε σε αυτές τις συνθήκες. Έγινε κάτω από αντίξωες για τα μέχρι χθεσινά δεδομένα των παιδιών, τηλεκπαίδευση. Μετά κάποια στιγμή έγινε και βιωματικά. Αναβλήθηκαν και κάποιες συναντήσεις από το πρόγραμμα, από ό,τι ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, έστω και έτσι, διαδικτυακά τα παιδιά μπορέσαν, το προχώρησαν με την κέρια συμβολή της συναδέλφου και μπορούμε να πούμε από το αποτέλεσμα, κρίνοντας ότι πέτυχαν κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Το βραβείο αυτό, η ετικέτα ποιότητας, είναι ένα εθνικό βραβείο και τιμά και το σχολείο και τη συνάδελφο και τα παιδιά που προσπαθήσαν και την εκπαίδευση, αν θέλετε, που δίνεται στο νησί. Θα ήθελα να αναφερθώ ότι για μας ήταν μια υπέροχη εμπειρία και για τα παιδιά και για μένα προσωπικά, γιατί είχαμε τη δυνατότητα, υλοποιώντας το πρόγραμμα, να συνεργαστούμε με 10 χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε εργασίες, εμπειρίες. Καταρχάς, οργανώθηκε η δομή του προγράμματος πάνω σε θεματικές ενότητες κοντά στο αντικείμενο των παιδιών, φυσικά τα γαλλικά, σε συνδυασμό με το αναλυτικό μας πρόγραμμα. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν για θέματα όπως να περιγράψουν την οικογένειά τους, το σχολείο τους, το σπίτι τους, τη γειτονιά τους, τη χώρα τους, το νησί τους. Πάνω λοιπόν σε αυτές τις θεματικές δουλέψαμε. Δημιουργήσαμε πολλές εργασίες με ψηφιακή μορφή. Αυτό ήταν αυτό το οποίο τα περισσότερα παιδιά σας αναφέρανε ως παιχνίδια. Δηλαδή, δημιουργήσαμε ένα πάντλ στο οποίο τα παιδιά ανεβάσαν στο διαδίκτυο τις εργασίες με μορφή ήχου, εικόνας, φωτογραφίας. Όλα αυτά ανεβαίναν στο Twin Space μέσα στην πλατφόρμα του eTwinning και στη συνέχεια οι μαθητές των άλλων χωρών προσθέταν τις δικές τους εργασίες, αλληλεπιδρούσαμε με σχόλια, με συζητήσεις, με βιντεοσυνδιασκέψεις όπου κάναμε και ανταλλάσσαμε τις εμπειρίες μας. Και αυτό ήταν μια εμπειρία πρωτόγνωρη για τα παιδιά, διότι είδανε τις εργασίες τους να μεταμορφώνονται σε βίντεο, σε παιχνίδια, σε ηλεκτρονικά βιβλία και τους έδινε μια απίστευτη χαρά να ζουν σε έναν ψηφιακό διαφορετικό κόσμο. Το βραβείο ήταν κάτι το οποίο το περιμένατε? Η αλήθεια είναι ότι κάθε δουλειά η οποία γίνεται με πολύ αγάπη και μεράκι ελπίζει στο τέλος ότι θα δαμηθεί με μια διάκριση. Δεν ήταν ο στόχος αυτός. Ο στόχος όλης μας της χρονιάς ήταν να περάσουμε όμορφα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, να μάθουμε με ευχάριστο και δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο. Αυτός ήταν ο στόχος και ο στόχος μας αυτός επιβραβεύθηκε και ευχάριστα παιδιά, τα οποία με πολύ ενθουσιασμό και διάθεση δούλεψαν καθ' όλη τη διάρκεια και τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Στο eTwinning μας άρεσε συγκεκριμένα σήμερα πάρα πολύ που μαθαίνουμε γαλλικά με διαδραστικά παιχνίδια και ότι συνεργαστήκαμε όλοι μαζί για να καταφέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σε σένα? Εμένα μου άρεσε που κάναμε ψηφιακά παιχνίδια πάνω στη γλώσσα των γαλλικών και που έφτιαχνε κυρία παιχνίδια και οι άλλες χώρες και που ζωγραφίζαμε πάνω στη γλώσσα, π.χ. το δωμάτιό μας. Σε αυτό το πρόγραμμα εργαστήκαμε ομαδικά και ατομικά και μαζί με τη δασκάλα μας καταφέραμε να κάνουμε όλο αυτό, να κάνουμε όλο αυτό που έχουμε κατορθώσει. Ήταν εύκολη όλη αυτή η διαδικασία? Ήταν δύσκολη με αυτές τις συνθήκες, αλλά όλοι μαζί καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Συμμετείχαν 10 χώρες, εκ των οποίων ήταν η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Τουρκία, η Τινησία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, αυτές και κάποιες άλλες. Τι σου άρεσε εσένα περισσότερο στο πρόγραμμα? Μου άρεσε που παίζαμε ψηφιακά παιχνίδια, που συναντηθήκαμε και με άλλες χώρες, μιλήσαμε, μάθαμε για την κουλτούρα τους και προσπαθήσαν να μάθουν και τη δική μας και πολλά άλλα. Όταν επικοινωνήσαμε με άλλες χώρες μέσω βιντεοκλήσης, γιατί μάθαμε για άλλες κουλτούρες, για άλλους λαούς και... Ναι. Θα μας πείτε όσο έτσι μια εικόνα το πώς εργαστήκατε όλο αυτό το διάστημα? Εργαστήκαμε γενικά με ψηφιακά παιχνίδια που κάναμε πολλές επαναλήψεις και... Οπότε αυτό σου άρεσε, ναι, σαν βράση? Ναι. Παρόλο που ήταν η πανδημία και ήταν λίγο διαφορετικό το θέμα στο σχολείο. Ναι. Εσένα τι σου άρεσε περισσότερο στο πρόγραμμα? Τι σου άρεσε περισσότερο?
Εμένα προσωπικά μου άρεσε η επικοινωνία με τις άλλες χώρες, γιατί μας έστειλαν διάφορα παιχνίδια και παίζαμε και μαθαίναμε μέσα από αυτό. Από όλη αυτή τη δράση που κάνατε, τι ήταν αυτό που σας έχει μείνει περισσότερο? Συνεδριάσεις με τις άλλες χώρες, τα επιτραπέζια που φτιάχναμε, τα παιχνίδια που ανεβάζαμε στην πλατφόρμα στο eTwinning, αυτά. Το περιγράφετε έτσι πολύ απλά, αλλά σίγουρα ήταν κάποια πράγματα τα οποία τα κάνατε για πρώτη φορά. Δώστε μας έτσι και την εικόνα από όλο αυτό το οποίο ζήσατε. Περιγράψαμε διάφορα πράγματα, παίξαμε με διάφορα τραπέζια, φτιάξαμε. Σας άρεσε δηλαδή όλο αυτό? Ναι, το ήταν πολύ ωραίο και ήταν πολύ καινούριο. Τα παιδιά από τις άλλες χώρες πώς σας αντιμετώπιζαν? Ωραία νομίζω. Ανταλλάσσατε δηλαδή από όσες και κουλτούρες και όλα αυτά. Ναι. Εσάς τι σας έκανε εντύπωση? Για πείτε μου εσείς. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι κάναμε πολύ ωραία πράγματα στο eTwinning, πράγματα όπως επιτραπέζια, μαθαίναμε για τις άλλες χώρες την κουλτούρα, μιλούσαμε στα γαλλικά και στα αγγλικά, στα γαλλικά στην Τουρκία, ξέρω εγώ, συνεννοηθήκαμε με άλλες χώρες. Κάναμε διάφορα πράγματα τα οποία ήταν ωραία. Για πες μου κι εσύ. Μ' άρεσε επειδή κατασκευάζαμε πράγματα, βλέπαμε παιχνίδια. Θα το ξανακάνατε αν χρειαζότανε? Ναι. Ξανασυμμετείχατε δηλαδή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα? Ναι. Οι άλλες χώρες μας φτιάχναν παιχνίδια και τα παίζαμε, όπως εμείς φτιάχναμε παιχνίδια και τα έπαιζαν και μαθαίναμε λεξιλόγιο από αυτά και ζωγραφίσαμε ζωγραφιές και κάναμε την περιγραφή τους, όπως το δωμάτιο, η οικογένεια, και μαθαίναμε λεξιλόγιο από αυτά. Δουλέψαμε πάνω στο e-twinning, συναντηθήκαμε με άλλες χώρες και μιλήσαμε για τις απόψεις μας. Αυτά. Άρα, να έρθουμε και σε εσένα, την τελευταία εδώ στην τάξη. Και από ό,τι έχω καταλάβει, έχετε ενθουσιαστεί με αυτό το οποίο ναι, ζήσατε. Ναι. Εσένα τι σου άρεσε περισσότερο? Μ' άρεσαν τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζαμε, που μας στέλναν και άλλες χώρες και εμείς τους στέλναμε να τα παίζουν. Μου άρεσε οι εργασίες που κάναμε, οι ζωγραφιές, ας πούμε το δωμάτιο, η οικογένεια. Μ' άρεσε που κάναμε βιντεοσκόπηση με κάτι χαρτιά, αυτά. Οπότε δηλαδή τα παιδιά εκεί έβλεπαν το πώς ζούμε εμείς εδώ και εσείς τον τρόπο ζωής τους εκεί. Αυτό ήταν αυτό που σας έμεινε τελικά από το πρόγραμμα. Ναι.